Βασίλη, με ακούς? Όχι, δεν έχει συνδεθεί ακόμη. Έλα, Βασίλη. Καλησπέρα. Συνδεθήκαμε, καλησπέρα σου. Και καλησπέρα στους ακροατές μας. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα, Βασίλη. Πολύ ωραία. Να καλησπέρισω και εγώ τους ακροατές μας, τους συνέλληνες. Να ξεκινήσω από κάτι άλλο, Βασίλη, πριν πεις οτιδήποτε. Είχαμε μεγάλη ακροαματικότητα εχθές και θέλω να πω ότι αν σε κάποια άλλη ομιλία είχαμε γύρω στους 300 ανώτερη επισκεψιμότητα, εχθές είχαμε πάνω από 400. Και βέβαια και το βίντεο έχει ανέβει, το χθεσινό, και θα υπάρχει και εκεί επισκεψιμότητα. Αυτό δείχνει το τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου. Ναι, βέβαια, και ήταν ένα θέμα πολύ επίκαιρο και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας σαν φορέας σχετικά με τα δόγματα. Γιατί μέχρι τώρα επίσημα σαν φορέας δεν είχαμε μιλήσει. Η διακήρυξή μας αφορούσε μόνο τα κόμματα. Είναι πολύ καταγγελτικός ο λόγος μας εναντίον των κομμάτων. Αυτή η κομματοκρατία έχει φέρει την Ελλάδα σε αυτό το σημείο, γιατί είναι το όχημα των επικυριάρχων. Δεν είχαμε ασχοληθεί καθόλου με τα δόγματα, γιατί θεωρούμε ότι μια πολιτεία δεν έχει καμία σχέση με το δόγμα. Το δόγμα είναι κάτι το οποίο έχει επαφή με το υπερβατικό. Η πολιτεία έχει σχέση με την καθημερινότητα, έχει σχέση με την πολιτική, με την πρακτική. Οπότε πώς είναι δυνατόν το ένα να μπλέκεται με το άλλο? Αλλά έπρεπε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του για να καταλάβουμε όλοι ότι η ατομικότητα του καθενός το επιτρέπει να πιστεύει εκεί που θέλει, να εξασκεί την πίστη εκεί που ο ίδιος θέλει. Σαν την πολιτεία όμως δεν θα επηρεαστεί και δεν θα έχει καμία ανάμειξη, κανένα δόγμα, γιατί δεν μπορεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία θέση σε προσώπους θεοτήτων, πιστευόμενων από τους ανθρώπους, να έχουν λόγο μέσα στην πολιτεία, στην άσκηση πολιτικής. Την πολιτική, την εξουσία την έχουν οι πολίτες. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο και το θέσαμε πολύ σαφέστατα εχθές. Πολύ, ήταν σαφές αυτό που είπαμε. Όλα καταγράφηκαν και θα κυκλοφορήσουν. Δεν σ' άκουσα. Όλα έχουν καταγραφεί και θα ξανακουστούν πάλι από όλους. Υπάρχει δηλαδή απόδειξη και επιβεβαίωση για όσων μιλήσαμε χθες. Ο λόγος που είπαμε κάθε μέρα να βγαίνουμε να μιλάμε είναι για να μπορούμε να συζητάμε μαζί το πρόγραμμά μας, τις προγραμματικές δηλώσεις. Ωραία, τις δημοσιεύσαμε, αλλά θα ήταν καλό να κάνουμε μια προφορική ανάλυση τους, καθώς επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα διάλογο σε κάθε ενότητα που θα συζητάμε με τους ακροατές μας. Αν κάτι δεν υπάρχει μέσα, εάν κάτι δεν περιλαμβάνεται, εάν υπάρχει κάποια παρατήρηση ή κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως να το συζητάμε. Μάλιστα. Άρα, ναι. Να τους καλέσουμε να υποβάλουν ερωτήσεις. Και τώρα και βέβαια και ποτέ θέλουν, εδώ είμαστε, κάθε μέρα θα είμαστε, να τις απαντήσεις. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε ίσως με το πιο δυνατό, το πιο ουσιαστικό και το πιο κρίσιμο κομμάτι του προγράμματός μας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παιδεία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολιτεία μας θα είναι το εκολαπτήριο των πολιτών. Πάμε να φτιάξουμε την Ελλήνων πολιτεία. Και αυτή η πολιτεία είναι που θα παράξει τους πολίτες, οι οποίοι θα είναι το στήριγμα αυτής της πολιτείας. Υπάρχει μια αμοιβαιότητα σε σχέση με την παραγωγή των πολιτών και την δύναμη της πολιτείας. Όσο πιο δυνατοί είναι οι πολίτες, όσο πιο συνειδητοποιημένοι είναι οι πολίτες, τόσο πιο δυνατή είναι η πολιτεία. Είναι έτσι πολύ σπουδαίο το να μπορέσουμε μέσα από την παιδεία να κτίσουμε πολίτες οι οποίοι ουσιαστικά θα αναβιβάσουν το κοινωνικό επίπεδο της πολιτείας μας. Και αυτό
πρέπει να βαίνει προς τα πάνω πάντα, για να υπάρχει μια καλυτέρευση και μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τι σημαίνει πολίτης και πολιτεία. Και επειδή αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα στηρίξουμε και να τα ασφαλίσουμε, δεν θα επιτρέψουμε ξανά όλο αυτό το οικοδόμημα να χαλάσει. Δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια να ξαναμπούν μέσα στην πολιτεία μας και να τη διαβρώσουν. Όσο πιο δυνατή είναι η παιδεία, όσο πιο ισχυρή είναι η μόρφωση και η πνευματική και η σωματική άσκηση και η σωματική, ας το πούμε, να είναι ρωμαλαίοι σωματικά οι νέοι, και η ψυχική τους ισορροπία είναι μια βασική προϋπόθεση το να είναι αυριανοί πολίτες οι οποίοι θα υπερασπίζονται την πολιτεία, και όχι μόνο θα την υπερασπίζονται, αλλά θα δημιουργούν μέσα στην πολιτεία. Η δημιουργία πάντα είναι αυτή η οποία φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, φέρνει μια εξελιχτική πορεία η οποία πηγαίνει προς την καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι η Ελλήνων Πολιτεία θα κάνει το χρέος της απέναντι στην παιδεία κατά τον καλύτερο τρόπο, γιατί θεωρεί ότι η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί ότι η παιδεία είναι το κρίσιμο και το πιο νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας, στο κοινωνικό έργο το οποίο θα επιτελέσει. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία λέμε ότι θα κάνουμε κοστίζουν πάρα πολύ. Γιατί θα αναπτύξουμε πιο κάτω το τι έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε. Έχουμε πει αρχικά ότι όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο εξετάζουμε στηρίζεται σε οικονομικά προγράμματα τα οποία είναι δεδομένα. Συγκεκριμένα μιλάμε για τα 600 δις που έχει καταθέσει ο Αρτέμις Όρας υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας. Δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τις μετοχές Ανατολής, γιατί είναι τόσο μεγάλο το ποσό και είναι τόσο μεγάλο αυτό που θα γίνει, αλλά για αυτά που θέλουμε να κάνουμε, αυτά τα 600 δις και το πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει στο Παγκόσμιο Ταμείο Κληρονομικών Κεφαλαίων της Παγκόσμιας Τράπεζας, που είναι 2,33 μαζί με την Κύπρο, είναι τεράστια κεφάλαια που μπορούμε πραγματικά να υλοποιήσουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι έχουμε βάλει πρόγραμμα θα το κάνουμε μέσα από αυτές τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις, και είναι δεδομένα αυτά γιατί έχουμε όλες τις επιστοποιήσεις ότι πραγματικά αυτά είναι δικά μας. Το μόνο που μένει είναι να πάρουμε τους θεσμούς στα χέρια μας, το μόνο που μένει είναι να πάρουμε σαν Έλληνες αυτά που είναι δικά μας, ότι κληρονομικά μας ανήκει, για να το χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να καλυτερεύσουμε την πατρίδα μας και τελικά να ελέγχουμε εμείς τη ζωή μας και να μην την ελέγχουν αυτοί που κυβερνούν σήμερα. Έτσι λοιπόν ο στόχος της Ελλήνων Πολιτείας είναι να υπάρχει μια πλήρης και ολοκληρωμένη παιδεία. Και θεωρεί ότι το κτίσιμο του πνεύματος και του σώματος είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και αυτή η πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως ως καθήκον της ενώπιον του γένους μας να εκτελέσει αυτή την αποστολή. Η πολιτεία μας είναι αυτή η οποία έχει καθήκον και έχει καθήκον στο γένος μας να εκτελέσει αυτή την αποστολή της με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα πιο κάτω που θα εξετάσουμε και θα συζητήσουμε αφορούν το καθήκον της πολιτείας. Είναι αυτονόητο ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη την παιδεία να την παράσχει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί η πολιτεία είναι αυτή η οποία πρέπει να εξελίσσει και να παράγει πολίτες οι οποίοι θα την υποστηρίζουν. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με το σχολιασμό των παραγράφων του προγράμματός μας και λέμε ότι τα σχολεία θα είναι τα εκολαπτήρια των νέων ελληνικών γενεών και θα λειτουργούν για την παραγωγή των νέων πολιτών
με την οικοδόμηση του σώματός τους, της ψυχής τους και του πνεύματός τους, ώστε να αξιώνονται για να πάρουν την Ελλήνων πολιτεία στα χέρια τους όταν έρθει η ώρα. Υπάρχει μια προετοιμασία λοιπόν, η επόμενη γενιά η οποία θα αναλάβει την πολιτεία να είναι άξια και να περάσει στα χέρια τους και να είναι πιο δυνατή από ό,τι ήταν στην προηγούμενη γενιά. Και τα σχολεία, χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό, θα έχουν κάθε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού τους, μέχρι θέατρα για παραστάσεις, μάθησης. Υποδομή όπου χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού αυτού που προορίζεται. Και θα ήθελα να μείνω στην έκφραση αυτή ότι θα χτιστούν θέατρα, τα οποία είναι παράδοση δική μας τα θέατρα. Γιατί άραγε αυτά τα θέατρα είναι πολύ κρίσιμα στην παιδεία μας? Γιατί μέσα από την οπτικοποίηση του λόγου και μέσα από αυτό που βλέπουν τα παιδιά που διαδραματίζεται σε μια θεατρική σκηνή, γίνεται μια τεράστια αποτύπωση στο νου τους, και μέσα από το όλο έργο και από τον όλο σχηματισμό των εικόνων μαζί με τα λόγια και με τις λέξεις, βγαίνει αυτό που πρέπει να προσλάβουν τα παιδιά σαν αποτέλεσμα αυτού που βλέπουν και ακούνε. Δεν είναι τυχαίο που σε όλη την Ελλάδα, και όταν λέω Ελλάδα δεν μιλάω για τον ελλαδικό χώρο σήμερα, αλλά όπου υπήρχε το γένος μας, έχουν χτιστεί θέατρα, και τα θέατρα βέβαια δεν ήταν για ψυχαγωγία, πιο πολύ ήταν για παιδεία. Γιατί μέσα από αυτό τον τρόπο ήταν πραγματικά μεγάλη αποτύπωση που γινόταν στους πολίτες αυτό το οποίο πέρναγε μέσα από μία παράσταση. Και βέβαια τα σχολεία μας θα ικανοποιούν κάθε δημιουργική ικανότητα των Ελληνόπουλων. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ, γιατί τα παιδιά στην προσχολική ηλικία έχουν μια τεράστια φαντασία. Μια φαντασία η οποία είναι πολύ δημιουργική. Αυτή η φαντασία τους πρέπει να αφαιθεί και να λειτουργήσει μέσα σε πλαίσια τα οποία θα τα βάζει στο σχολείο, για να μπορεί το παιδί να δημιουργεί, να έχει τις δυνατότητες να προχωράει μέσα από τη φαντασία σε μια πρακτική εφαρμογή και σε μια υλοποίηση όσο μπορεί πιο δυνατή στη σκέψη και στη δημιουργική που υπάρχει. Σήμερα τα παιδιά μόλις πηγαίνουν στο σχολείο, αυτό το πράγμα κόβεται. Μπαίνουν σε ένα τελείως μηχανοποιημένο σύστημα. Υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση στα σχολεία που πρέπει να ακολουθηθεί από τα παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπορέσει να δημιουργήσει ένα παιδί, αλλά πρέπει να μείνει στα πλαίσια που θέλει το διδακτικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει? Μαθαίνει τα παιδιά να αποστηθίζουν και να αναπαράγουν αυτά τα οποία θέλει το σύστημα να τους δίνει να το κάνουν. Έτσι αυτή η δημιουργική δύναμη των παιδιών, αυτή η έφεση που έχουν, σταματάει απότομα και μπαίνουν μέσα σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να βοηθήσει τη δημιουργική δύναμη των παιδιών. Αντίθετα, τα βάζει μέσα σε μια κατάσταση που απλώς να μην δημιουργείται η κριτική, να μην έχουν δικαίωμα κρίσης, αλλά να αναπαράγουν αυτά ακριβώς που θέλει το σύστημα. Αυτό θα σταματήσει. Εμείς θέλουμε αυτή η δημιουργική ικανότητα, η οποία είναι έμφυτη στα παιδιά, να εκδηλώνεται και να εξελίσσεται μέσα από τα σχολεία, μέσα από τις αίθουσες μάθησης και μέσα από όλες τις δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά σε αυτόν τον σχολικό χώρο, ούτως ώστε να αφήνεται αυτή η έθεση που έχουν της δημιουργίας και να υλοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια όλα αυτά σημαίνουν πάρα πολλές υποδομές.
Και θα ήθελα να φτάσω λίγο πιο κάτω, γιατί τα σχολεία δεν θα είναι μόνο για την πνευματική ανύψωση των παιδιών, δεν θα είναι μόνο για μάθηση. Το σχολείο θα είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, των Ελληνόπουλων, από όλες τις πλευρές. Εκεί θα γίνεται η διαμόρφωση και του πνεύματος, θα γίνεται η διαμόρφωση της ψυχής, όπως επίσης και του σώματος. Το παιδί θα μπαίνει στο σχολείο και θα μπορεί μέσα στο σχολείο να αναπτύσσει όλες τις δραστηριότητες του και όλες τις δυνατότητες που μπορεί να του παράσχει η πολιτεία με τον καλύτερο τρόπο. Λέγαμε ότι ένα σώμα είναι υγιές όταν υπάρχει και νους υγιής. Πραγματικά αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και πρέπει μαζί να πηγαίνει και μια ψυχική ισορροπία που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν η παιδεία στην Ελλήνων πολιτεία καλείται όλα αυτά μαζί να τα διαμορφώνει με τον καλύτερο τρόπο. Δεν έχει μόνο η γνωσιακή, το γνωσιακό πεδίο εφαρμογή στην Ελλήνων πολιτεία, αλλά όλη η προσωπικότητα και όλη η οντότητα του παιδιού. Έτσι λοιπόν μέσα στο σχολείο θα μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα θέλει. Που αυτό σημαίνει αυτόματα ότι δεν θα υπάρχουν σύλλογοι, δεν θα υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι που θα γράφονται τα παιδιά και θα ασκούνε και θα γυμνάζονται σε ένα άθλημα, αλλά θα γίνεται αυτό το πράγμα μέσα στο σχολείο. Που σημαίνει ότι το σχολείο πρέπει να έχει τις καλύτερες εγκαταστάσεις, τις πιο σύγχρονες, για να μπορούν τα παιδιά να αθλούνται. Και θα αθλούνται σε όποιο άθλημα θέλουν. Και μέσα στο σχολείο θα γίνεται η προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα έχουν διάβασμα να κάνουν στο σπίτι. Η εκμάθηση, η προετοιμασία, η εκγύμναση και όλες οι δραστηριότητες θα γίνονται μέσα στο σχολείο. Όταν βγαίνουν από το σχολείο θα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα έχουν καμία υποχρέωση σχολική έξω από το σχολείο. Και επίσης το σχολείο θα τους παράσχει τη δυνατότητα να έχουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός αθλητισμού. Όπως είναι της μουσικής, όπως είναι του τραγουδιού, όπως είναι της εκμάθησης μουσικών οργάνων. Ως όλα τα επίπεδα, τα σχολεία θα καλούνται να διαμορφώσουν την προσωπικότητα του Ελληνόπουλου με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό θα γίνεται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη. Και θα έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα στην αρχή τουλάχιστον είναι αυτό. Γιατί πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, θα υπάρχουν δάσκαλοι που να μπορούν να περάσουν μέσα από τη διδασκαλία τους όλη αυτή την γνώση και τη διαμόρφωση των χαρακτήρων και των οντοτήτων των παιδιών. Σήμερα, καλώς ή κακώς, τα παιδιά μας περνάμε δικές μας ανασφάλειες, δικά μας θέλω. Σαν γονείς θέλουμε το παιδί μας να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Ναι, αλλά τα παιδιά έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Τα παιδιά έχουν μια δική τους δυναμική. Τα παιδιά πρέπει τελείως ανεπηρέαστα να αποφασίσουν αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό που θα τους άρεσε να κάνουν, και το σχολείο αυτό στην Ελλήνων πολιτεία θα τους δίνει αυτή ακριβώς τη δυνατότητα. Για να μπορεί το κάθε παιδί να κάνει αυτό που θέλει, να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα, να αυξήσει τη δική του προσωπικότητα και να μην είναι προβολή των γονέων του το θέλω του. Βλέπουμε ότι τα πιο πολλά παιδιά ακολουθούν το επάγγελμα των γονέων τους. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό? Είναι καλό να συμβαίνει αυτό, να συμβαίνει? Αν δούμε πώς είναι η προσωπικότητα του καθενός, θα δούμε ότι υπάρχει κάποιος επηρεασμός για να γίνεται έτσι. Μέσα στην Ελλήνων πολιτεία τα παιδιά θα κάνουν αυτό που είναι πιο καλά για αυτούς να κάνουν,
να κάνουν αυτό που, είναι, που έχουν έφεση να κάνουν και όχι αυτά που θέλουν οι γονείς να κάνουν τα παιδιά. Και βέβαια αυτό όλο το θέμα το αναλαμβάνει η πολιτεία. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία η πολιτεία θα έχει την καλύτερη δημιουργική ικανότητα των πολιτών. Όταν ο πολίτης έχει περάσει μια παιδεία και έχει εκπαιδευτεί σε κάτι το οποίο προσωπικά το θεωρεί ότι είναι δικό του, ότι του αρέσει, οπότε θα έχει μεγαλύτερη απόδοση σε αυτό και αυτή η απόδοση είναι στην πολιτεία. Δεν είναι μόνο στον εαυτό του. Αυτό ακριβώς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει μια καλύτερη εκμετάλλευση δυνατοτήτων που έχει ο άνθρωπος. Επίσης, μεγάλη σημασία στα συγγράμματα. Σήμερα να μιλήσω για το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο την χάνει να είναι και Υπουργείο Θρησκευμάτων, που έχουν εμπλέξει την παιδεία με τα δόγματα. Η σχέση έχει παιδεία με τα δόγματα, και όμως είναι στο ίδιο Υπουργείο. Αλλά τα συγγράμματα των παιδιών, με τι κριτήρια βγαίνουν, με τι αξιακό παράγεται αυτή η ύλη η οποία θα δώσει την γνώση στα παιδιά. Υπάρχουν τα συμβούλια τα παιδαγωγικά, τα οποία σήμερα θα έλεγα ευθέως ότι διευθύνονται ή από το ΚΙΣ ή από τον ΕΛΙΑΜΕΠ ή από ΣΤΟΕΣ, που ουσιαστικά δεν έχουν καμία σχέση με το αξιακό μας σύστημα, δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό γένος. Και αυτά που βγαίνουν στα παιδιά μας είναι τελείως εκτός θέματος με αυτό που πρέπει το παιδί να διδάσκεται. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν το παιδί να έχει συγγράμματα και να διδάσκεται και να μαθαίνει από μικρό ποιο είναι το υπαρκτόν και ποιο είναι το αληθινόν. Γιατί αυτό που θα διδάσκεται θα είναι μόνο αυτό. Και αν θέλει κάποιος να περάσει κάποια θεωρία και αν θέλει κάποιος να δείξει κάτι, πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι αυτό που θέλει να περάσει σαν μαθησιακή γνώση πρέπει να είναι αποδεδειγμένο, πρέπει να είναι υπαρκτό. Εάν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν μπορεί να το αποδείξει, απλά δεν υπάρχει τρόπος να περάσει μέσα στην γνωσιακή ύλη για τα παιδιά μας. Έχουμε τόσο μεγάλη γραμματεία, έχουμε τόσο πολιτισμό από τους προγόνους μας. Ναι, αλλά σήμερα παράγουμε τη δική μας γνώση, γιατί η γνώση είναι μέσα στην κυταρική μας μνήμη και αυτή η γνώση είναι αυτή η οποία θα μας δώσει, πέρα από τη γραμματεία μας και τις γνώσεις οι οποίες θα πρέπει να αποδοθούν και να δοθούν στα παιδιά, να δοθούν στους νέους. Και πρέπει πάντα όλα αυτά να είναι μέσα στο σύστημα των αξιών μας. Πρέπει όλες οι εφαρμογές, οτιδήποτε γίνεται μέσα στην παιδεία μας, να είναι στον άξονα των αξιών μας, των αρχών μας και των νόμων μας. Είναι μια συντεταγμένη πολιτεία. Είναι μια πολιτεία η οποία κοιτάει για τους πολίτες της να γίνεται το καλύτερο. Και μεγάλη ιδιαιτερότητα και σημασία στους νέους. Είναι πολύ κρίσιμο αυτά τα οποία μαθαίνουν οι νέοι μας να είναι μέσα στο σύστημα αξιών, γιατί μετά θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πια χάραγμα, θα είναι πια μέσα στην κυταρική τους μνήμη τόσο δυνατά που δεν θα μπορούν εύκολα να ξεφύγουν από αυτό. Και όλα αυτά ουσιαστικά θα οδηγήσουν τους νέους να είναι κοντά στην κοσμοθέασή μας, να είναι κοντά στη θέση που πρέπει να έχουν σχετικά με το περιβάλλον τους. Γιατί η κοσμοθέαση έχουμε ορίσει ότι είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό. Οι νέοι μας θα μάθουν για την κοσμοθέαση και θα αντιλαμβάνονται την κοσμοθέαση η οποία υπάρχει, και μέσα από τη διαδικασία αυτή θα έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον, θα έρχονται σε επαφή με την ύπαρξή τους, θα έρχονται σε επαφή με τους προγόνους τους, θα έρχονται σε επαφή με τους νόμους όρκους, γιατί όλα αυτά είναι μέσα στην ελληνική κοσμοθέαση. Και
αυτό θα γίνει από τη νεαρή ηλικία, ούτως ώστε πραγματικά το υπαρξιακό να είναι δεδομένο και να είναι μέσα στην ελληνική κοσμοθέαση, για να μην μπορούν να παρεμβάλλονται ιδέες και σκέψεις οι οποίες ουσιαστικά βάζουν τον άνθρωπο εκτός της θέσης του, τον βάζουν σε έναν λίθαργο και χάνει τον προσδιορισμό της ύπαρξής του. Είναι μεγάλη, θα δοθεί μεγάλη σημασία σε αυτό το σημείο, ούτως ώστε να υπάρχει μια απόλυτη συνειδητοποίηση σχετικά με την υπαρξιακή θέση του ανθρώπου. Και αυτό θα γίνει μέσα από την παιδεία μας. Τώρα, σαν πρακτικές, θα ακολουθηθούν μερικά τα οποία τα έχουμε δημοσιεύσει, όπως μια φιλοσοφική σχολή ενός πανεπιστημίου. Ποιο θα ήταν το αντικείμενο εργασίας της? Θα ήταν καταρχήν ο καθαρισμός της γλώσσας μας. Η ολοκλήρωση, συγγνώμη, της χρήσης της γλώσσας μας. Και μέσα από την σχολή του Πανεπιστημίου πρέπει να καθιερωθεί σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα η χρήση της γλώσσας μας, να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, με τον πιο σωστό τρόπο και τον πιο καθαρό τρόπο. Από τώρα λοιπόν λέμε στην φιλοσοφική σχολή, εκεί αυτοί πρέπει να διορθώσουν και να βάλουν πραγματικά στην σωστή θέση την γλώσσα μας και θα έχουν αυτό το έργο αμέσως στην Ελλήνων πολιτεία. Πρέπει η γλώσσα μας πια να καθαρίσει και πρέπει να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έτσι λειτουργεί καλύτερα ο νους μας. Είναι θέμα νοητικής λειτουργίας η σωστή χρήση της γλώσσας μας. Και θα γίνει οπωσδήποτε εκμετάλλευση μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των δυνατοτήτων που μπορούν να προέρθουν από αυτήν. Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας είναι δημιουργός και βλέπουμε σήμερα ότι πάρα πολλές εφευρέσεις, πάρα πολλές καινοτομίες γίνονται στην Ελλάδα. Το ελληνικό το κράτος τις απαξιώνει τελείως, δεν έχει να δώσει τίποτα, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα που μπορεί να παραχθεί στην Ελλάδα και αυτές οι εφευρέσεις και αυτές οι καινοτομίες και αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες φεύγουν από την Ελλάδα και τις εκμεταλλεύονται άλλα κράτη. Αυτό θα σταματήσει αμέσως. Και θα γίνει υποχρεωτικό, εάν υπάρχει κάτι καινοτόμο, πρέπει αμέσως να μπαίνει σε εφαρμογή στην βιομηχανική του έκδοση, για να μπορεί να περνάει μέσα στην πολιτεία για τον καλό του πολίτη. Θα υπάρχει λοιπόν μια σύνδεση άμεση ανάμεσα στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση και στην παραγωγική διαδικασία, και κάθε τι το οποίο θα εξελίσσεται μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα βρίσκει αμέσως εφαρμογή, εφόσον είναι καινοτόμο, εφόσον είναι για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών, στην παραγωγική διαδικασία. Οπότε θα έχουν έναν μεγάλο τομέα τα ανήσυχα πνεύματα των Ελλήνων, των εφευρετών, να εφαρμόζουν αυτό το οποίο σκέπτονται και η πολιτεία θα τους δίνει τη δυνατότητα αυτό να το κάνουν για το καλό της. Δεν θα τους κάνει χάρη, για το καλό της θα το κάνει, γιατί αυτό σημαίνει ότι η πρόοδος θα είναι συνεχής μέσα από την διαδικασία αυτή. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω και έχει μεγάλη σημασία είναι για τους δασκάλους. Η παιδεία στην Ελλήνων πολιτεία είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για την παραγωγή των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι πρέπει να είναι πολίτες με επίγνωση, με κρίση, με αυτογνωσία, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο Έλλην άνθρωπος, ο Έλλην πολίτης.
Αυτό όμως πρέπει να το εκτελέσουν οι εκπαιδευτικοί. Και βέβαια το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού στην πολιτεία μας θεωρείται ύψιστο. Έχει ύψιστη σημασία. Οι δάσκαλοι των Ελλήνων οφείλουν να προάγουν μόνο το πραγματικό και το αληθινό και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περνάνε δογματικές απόψεις. Και θα πω πάλι τι σημαίνει δόγμα. Δόγμα σημαίνει μια θεμελιώδης αρχή η οποία δεν αποδεικνύεται. Δεν μπορεί ένας δάσκαλος να περνάει στα παιδιά μια δογματική σκέψη, γιατί αυτή δεν αποδεικνύεται και θα περάσει μέσα από τα παιδιά στα παιδιά μόνο σαν πίστη. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται στην πολιτεία μας. Οι δάσκαλοι οφείλουν να διδάσκουν μόνο το πραγματικό και το υπαρκτό. Έτσι λοιπόν, αυτό το έργο το οποίο θα παράσχουν οι δάσκαλοι στην πολιτεία μας είναι ένα τεράστιο έργο και γι' αυτό πραγματικά η πολιτεία μας θα τους τιμά και ηθικά και οικονομικά. Θα έχουν ό,τι θέλουν, αλλά θα έχουν αυτή την τεράστια υποχρέωση να κάνουν το λειτουργήμά τους με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό θα βρίσκεται πάντα μέσα στο σύστημα των αξιών, των αρχών και των νόμων μας. Γιατί θα κληθούν πρώτα αυτοί να γίνουν φορείς αυτού του αξιακού συστήματος. Και αν γίνουν φορείς αυτοί σαν δάσκαλοι, θα μπορέσουν αυτό το σύστημα, το οποίο θα το αντιπροσωπεύουν αυτοί, να το περάσουν και μέσα στην παιδεία, μέσω της παιδείας στα Ελληνόπουλα. Έτσι λοιπόν, οφείλουν προτάσσοντας την υποχρέωση αυτή έναντι, μάλλον στο λειτουργήμά τους, να γίνουν, να μην επηρεάζονται από ατομικές ή οικογενειακές τους καταστάσεις, να μην αφήνουν το περιβάλλον να τους επηρεάζει σε αυτό το λειτουργήμά τους, γιατί το λειτουργήμά τους έχει ύψιστη σημασία στην πολιτεία μας. Και βέβαια, η πολιτεία, εκτός από την μισθολογική τους κάλυψη, εκτός από την ασφαλιστική τους κάλυψη, θα τους δίνει και βραβεία, μεγάλα βραβεία, τα οποία θα είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας που κάνουν και έχουν κάνει και έχουν πραγματικά αποδώσει μέσα από το έργο τους. Βέβαια, όταν υπάρχει βραβείο, υπάρχει και τιμωρία. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο βραβείο, που σημαίνει ότι αυτοί οι λειτουργοί οι οποίοι θα εκτελούν το καθήκον τους σωστά θα επιβραβεύονται. Αν όμως υπάρχουν λειτουργοί οι οποίοι θα εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα, εάν θα υπάρχουν λειτουργοί οι οποίοι δεν θα λειτουργούν μέσα στον άξονα του ελάνιου αξιακού συστήματος, αλλά θα κάνουν εκτροπές, τότε εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Τότε εκεί η πολιτεία οφείλει να ξαναβάζει τα πράγματα στη θέση τους. Και για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό, για να μπορέσουν οι λειτουργοί, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, να μπουν στο πνεύμα, αυτό το πνεύμα που θέλει η πολιτεία να έχουν και να τους βάλει η πολιτεία μέσα στο καθήκον τους δυνατά, θα κηρυχθούν αμέσως την επόμενη μέρα σεμινάρια εκπαιδευτικά για να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί, να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι το πώς πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά μας. Αυτά που ξέρανε μέχρι τώρα, πολύ ωραία σαν γνώσεις, αλλά ο τρόπος μετάδοσης και οι γνώσεις οι οποίες δεν εξυπηρετούν το ορθό και το υπαρκτό πρέπει να φύγουν μέσα από την διδακτέα ύλη. Και πρέπει να μπουν στη διαδικασία να διδάσκουν τα παιδιά μόνο με αυτά που είναι της γραμματείας μας, μόνο με αυτά που προάγουν και αποδεικνύονται ως υπαρκτά και αληθινά και βέβαια πάντα μέσα στο δικό μας το ελληνικό αξιακό σύστημα. Και επίσης θα γίνει αμέσως μια εκαθάριση των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων την άλλη μέρα, έτσι ώστε στα χέρια τους να έχουν συγγράμματα
τα οποία θα προάγουν πραγματικά το υπαρκτό και το αληθινό. Επίσης θα ζητήσουμε από τους φιλόλογους να κάνουν πραγματικές μεταφράσεις, αποδόσεις θα έλεγα, μέχρι να μπούμε στη γλώσσα μας και μέχρι να μιλήσουμε τη γλώσσα μας θεϊκή όπως πρέπει να τη μιλάμε, για να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά σαν ετυμολογία και σαν ενοιολογία σε αυτά που έχει η γραμματεία μας, αφού βέβαια πάρουμε στα χέρια μας τα πρωτότυπα, τα οποία δεν τα έχουμε, αλλά είμαι σίγουρος, και να είστε κι εσείς, ότι όταν πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας, όταν οι φορείς είναι δικοί μας σε ελληνικά χέρια, τότε τα συγγράμματα αυτά τα οποία βρίσκονται εδώ θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε από τα πρωτότυπα, τα πραγματικά, τα αληθινά, να βγάλουμε την απόδοση που πρέπει να έχουν και να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Γι' αυτό βέβαια το έργο το αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι της πολιτείας. Αυτό σχετικά με την νεολαία μας, αυτό σχετικά με τα παιδιά. Επιγραμματικά θα έλεγα ότι είναι μια παιδεία η οποία θα παράσχεται με τον καλύτερο τρόπο. Θα υπάρχει όλη η υλικοτεχνική υποδομή η οποία θα είναι αναγκαία για να μπορέσουν να εξυπηρετείται αυτό το σύστημα το εκπαιδευτικό. Τα κτίρια βέβαια και οι καταστάσεις θα γίνουν σε περιβάλλον το οποίο να είναι ευχάριστο για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στα κτίρια. Θα υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις που χρειάζονται στα αθλήματα, χρειάζονται στην εκμάθηση μουσικής και γενικότερα σε κάθε δραστηριότητα. Και βέβαια η επιβράβευση όλου αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος θα είναι στο τέλος οι πολίτες οι οποίοι θα βγαίνουν σαν εκπαιδευόμενοι από το σχολείο, θα προάγουν και θα ανελύσουν την κοινωνία, γιατί θα είναι πιο δυνατή από τις προηγούμενες γενιές, γιατί κάθε γενιά η οποία θα έρχεται στο προσκήνιο θα έχει μεγαλύτερη δύναμη, θα αποκτά μεγαλύτερη δύναμη σε όλους τους τομείς μέσα από την παιδεία. Η παιδεία μας όμως δεν τελειώνει εκεί. Η Ελλήνων Πολιτεία έχει φροντίσει να υπάρχει παιδεία για όλες τις ηλικίες και για κάθε μορφωσιακό επίπεδο και για κάθε επαγγελματική ανησυχία η οποία ενδεχομένως θα υπάρξει, πρέπει να καλυφθεί. Δηλαδή πρέπει ο πολίτης να καλύπτεται σε ό,τι αφορά την παιδεία του. Έτσι λοιπόν, μέσα από τους Δήμους, η Ελλήνων Πολιτεία θα προσφέρει μια διαρκή ελληνική παιδεία και θα κατασκευαστούν χώροι διδασκαλίας και φιλοξενίας για όλες τις ηλικίες με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, με άξονα διδασκαλίας στην γραμματεία μας, όπως επίσης και για αναβάθμιση στον τομέα του επαγγέλματος που θα ήθελε ο πολίτης να ακολουθήσει. Θα έχουν πραγματικά οι πολίτες ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα να καλυτερεύσουν τη θέση τους, να καλυτερεύσουν το γνωσιακό τους επίπεδο και σαν ακαδημαϊκή γνώση αλλά και σαν επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτό το πράγμα θα το δώσει η Ελλήνων Πολιτεία σε όλους τους Έλληνες. Που σημαίνει ότι εκτός του ότι η Ελλήνων Πολιτεία θα δώσει τη δυνατότητα, τα κτίρια, τη φιλοξενία, θα δώσει και ένα τέλος εκπαίδευσης για κάθε Έλληνα, Ελληνίδα, για να μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα που θα οργανώνονται για την επανεκπαίδευση και την επανακατάρτιση σε όλους τους τομείς. Θα είμαστε δηλαδή μια κοινωνία, μια πολιτεία η οποία συνεχώς θα αυξάνει τη γνωσιακή της δύναμη. Πρέπει η γνώση
αυτή η γνώση η οποία όταν ουσιαστικά προσδιορίζει την συνειδητότητα του ανθρώπου και βάζει τον άνθρωπο πιο κοντά στην μεσότητα, είναι ουσιαστικά η αρετή. Γιατί η αρετή είναι η γνώση. Η γνώση όταν είναι η γνώση του υπαρκτού, όταν είναι η γνώση αυτού που πηγάζει μέσα από, από την κυταρική μας μνήμη, όταν η γνώση αυτή είναι μέσα στα ελληνικά αξιακά συστήματα, τότε αυτή ακριβώς είναι η αρετή. Και αυτή την αρετή, την οποία τη χρειάζεται η πολιτεία μας, θα τη βρίσκει μέσα από τη γνωσιακή υπεροχή που θα αποκτούν οι πολίτες, γιατί θα τους δίνει η πολιτεία αυτή τη δυνατότητα της γνωσιακής υπεροχής. Και τέλος βιβλιοθήκες. Σε κάθε κομμόπολη, σε κάθε πόλη θα υπάρχουν βιβλιοθήκες για να μπορούν οι πολίτες να διαβάζουν οτιδήποτε σύγγραμμα είναι μέσα στο δικό μας αξιακό σύστημα, θελήσουν να διαβάσουν. Από τη γραμματεία μας, από την παλιά μας γραμματεία, από την τεράστια γραμματεία μας, όπως κάθε σύγχρονο σύγγραμμα θα υπάρξει, θα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης μέσα από τις βιβλιοθήκες αυτές και μέσα από τα κέντρα πληροφόρησης να τα βρίσκει και να ασχολείται με αυτά εφόσον θέλει. Επίσης, θα είμαστε και σύγχρονοι και θα χρησιμοποιήσουμε και διαδικτυακά συστήματα πληροφόρησης για να μπορούμε να αλλάζουμε πληροφορίες, να μεταφέρουμε πληροφορίες, να μεταφέρουμε γνώμες, να μεταφέρουμε γνώσεις, ούτως ώστε να είμαστε συνδεδεμένοι σε όλη την επικράτεια. Η γνώση είναι η δύναμή μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Είναι η γνώση το μεγάλο του όπλο. Και αυτό η πολιτεία θα φροντίσει και θα το δίνει τόσο απλόχερα στους πολίτες, γιατί είναι για το καλό της. Όσο πιο ενημερωμένοι και σε μεγαλύτερη γνωσιακή κατάσταση είναι οι πολίτες, τότε όλη η πολιτεία είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αυτές είναι οι σκέψεις μας για την παιδεία στην πολιτεία μας, Γιάννη. Βασίλη, πάντα όταν μιλάς σε παρακολουθώ και σκέφτομαι την ίδια σκέψη αυτή θα σου εκφράσω. Μα είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά? Και κάποιοι θα πούν, κάποιοι λένε, καλά, δεν γίνονται αυτά, δεν μας αφήνουν να τα κάνουμε. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό που είπες. Θέλω πολύ, ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε και εγώ στο μυαλό μου, αλλά και όλος ο κόσμος που μας ακούει. Πολύ ωραία. Εάν είναι δυνατόν, οικονομικά είναι αποδεδειγμένο ότι είναι δυνατόν. Όπως είπαμε και στην αρχή, είναι τόσο... μιλάμε ότι η Ελλάδα έχει ένα χρέος 350 δις. Πόσο λένε ότι έχουμε. Έτσι μας λένε. Ωραία. Έχουμε έτοιμο στο Ταμείο των Κληρονομικών Κεφαλαίων ένα ποσό που είναι 2,33. Πόσες φορές περισσότερο είναι? Είναι περίπου 6 φορές, 7 περισσότερο από ό,τι είναι το χρέος μας σήμερα, mm-hmm. το οποίο το κουβαλάμε τόσα χρόνια. Θα έχουμε σχέση με το χρέος το σημερινό, που λένε ότι έχουμε, θα έχουμε 7 φορές περισσότερα χρήματα για να κάνουμε επενδύσεις. Και αυτές οι επενδύσεις θα είναι για έργα, θα είναι για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. Και η αναβάθμιση της ζωής των πολιτών ξεκινάει από την παιδεία, που σημαίνει ότι είναι τεράστια τα κεφάλαια αυτά για να φτιάξουμε. Οπότε η δυνατότητα οικονομική, δεν θα τη συζητήσουμε, είναι δεδομένη. Τι άλλο θα μας κόψει? Αν πάρουμε εμείς τους θεσμούς στα χέρια μας, επειδή ξέρουμε τι θέλουμε και επειδή γνωρίζουμε το πώς δουλεύει σήμερα το σύστημα και πώς πρέπει να δουλεύει στην δική μας πολιτεία, θα έχουμε ενδεχομένως την πολεοδομία να μας εμποδίζει να κάνουμε το κτίριο που θέλουμε? Θα έχουμε ενδεχομένως την αντίδραση κάποιων ομάδων που δεν θέλει να χτιστεί το σχολείο εδώ και θέλει κάπου αλλού? Η πολιτεία ξέρει τι θέλει να κάνει και η πολιτεία κοιτάει το σύνολο των πολιτών. Και επειδή είναι προγραμματισμένα αυτά,
και όταν έχουμε τους θεσμούς στα χέρια μας και όταν είναι τα υπουργεία στα χέρια μας, δεν υπάρχει τίποτα να μας εμποδίσει, γιατί όλοι μαζί θα εργαζόμαστε για ένα σκοπό. Οπότε δεν βλέπω τι είναι αυτό που θα μπορούσε να μας σταματήσει να κάνουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. Μάλιστα. Ας βρέστε μου έναν τομέα που ενδεχομένως αδυνατό να το καταλάβω, πού θα είμαστε αδύνατοι, πώς θα μπορέσουν να μας εμποδίσουν όταν έχουμε τα χρήματα και όταν έχουμε την εξουσία και τη δύναμη να κάνουμε αυτά που λέμε. Ποιος θα μας εμποδίσει? Όταν η πολιτεία είναι στα χέρια μας, δεν υπάρχει κανένας να μας εμποδίσει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Θα το ξεκαθαρίσω. Εξίσου... Τώρα, ναι, ναι. Τώρα, εάν αυτά φαίνονται τόσο μεγάλα και τόσο φανταστικά, από την άλλη μεριά είναι τα μόνα πραγματικά. Τι είναι μεγάλο? Ότι πρέπει στα σχολεία μέσα να ολοκληρώνεται η μόρφωση των παιδιών, όταν δεν θα αφήνουμε άλλοι να επεμβαίνουν στην εκπαίδευση των παιδιών? Ούτε φροντιστήρια, ούτε σύλλογοι, ούτε κατηχητικά, ούτε δόγματα δεν έχουν αυτά να κάνουν με την παιδεία μας. Η παιδεία μας θα ολοκληρώνεται, θα ξεκινάει και θα τελειώνει μέσα στα σχολεία. Και εκεί το παιδί θα μπορεί όλα να τα βιώνει και να τα προσλαμβάνει σε οποιοδήποτε τομέα και σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Και στο κομμάτι διαχρονική παιδεία, θα έλεγα ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν προλαβαίνουμε να δούμε τους εαυτούς μας. Μας έχουν επιβάλει μια κατάσταση, τρέξτε γιατί χανόμαστε, τρέξτε να μας φέρετε φόρους, τρέξτε να ζήσετε. Και εδώ θέλω λίγο να σε απασχολήσω με τη διαχρονική παιδεία. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε, αλλά βέβαια πρέπει να έχουμε και τη διάθεση του κόσμου, του Έλληνα, για να μπορέσει να μπει σε αυτούς τους χώρους διδασκαλίας και φιλοξενίας, για εκπαιδευτικούς λόγους βέβαια, σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος όπως βλέπω εδώ στις προεκλογικές δηλώσεις. Πρέπει να το δούμε το θέμα λίγο σφαιρικά. Δεν πρέπει να παίρνουμε τις σημερινές συνθήκες και τα σημερινά δεδομένα στην πολιτεία μας. Ο Αρτέμις Όρας έχει πει πολλές φορές ότι οι Έλληνες έχουν χρήματα για 1000 χρόνια να μην δουλέψουν ποτέ. Σήμερα το καθεστώς αυτό ουσιαστικά απορροφά, απομισά την ενέργεια των ανθρώπων, γιατί ουσιαστικά βάζει τους ανθρώπους να δουλεύουν γι' αυτό, και ό,τι παράγουν οι άνθρωποι τους το παίρνουν, οπότε ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα για τον εαυτό του και πρέπει την άλλη μέρα να ξεκινήσει πάλι να παράξει, και πρέπει την άλλη μέρα πάλι το κράτος αυτό το οποίο εξυπηρετεί επικυρίαρχους να απορροφήσει την ενέργεια του ανθρώπου που παρήχθη κατά την ημέρα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει καμία διάθεση, γιατί βλέπει ότι εργάζεται μόνο και μόνο για να εξυπηρετεί ένα καθεστώς το οποίο δεν του δίνει καμία προοπτική, δεν του δίνει καμία δυνατότητα καλυτέρευσης και αισθάνεται δούλος. Δεν είμαστε ελεύθεροι, είμαστε υποδουλωμένοι μέσα σε ένα καθεστώς. Την επόμενη μέρα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα δουλεύουμε, θα εργαζόμαστε. Και θα εργαζόμαστε δημιουργώντας. Και θα υπάρχει μια αμοιβαιότητα μεταξύ πολιτείας και πολίτη, γιατί όσο καλύτερα ζει ο πολίτης, τόσο καλύτερα θα φαίνεται η πολιτεία μας. Έτσι λοιπόν φεύγουμε από αυτό που βιώνουμε σήμερα, αυτόν τον καταναγκασμό, αυτή την κατάθλιψη η οποία υπάρχει στους πολίτες, και θα υπάρχει μια ανάνυψη, θα υπάρχει μια τελείως διαφορετική ψυχολογία που πραγματικά εκεί θα θέλεις να προσφέρεις ακόμη περισσότερα και θέλεις να δημιουργήσεις ακόμη περισσότερο. Και αν ενδεχομένως δεν έχεις το γνωσιακό επίπεδο για να το κάνεις αυτό, σου δίνει η πολιτεία τη δυνατότητα να το κάνεις. Έτσι λοιπόν πρέπει να αφήσουμε λίγο τη φαντασία μας να δουλέψει, να φύγουμε από τη σημερινή κατάσταση και να μπούμε σε έναν άλλο χώρο, εκεί που είναι ο δικός μας ο χώρος, εκεί που θα δημιουργηθεί αυτός ο χώρος από την πολιτεία μας, για να δούμε πώς πραγματικά ο άνθρωπος πρέπει να ζει,
πώς πραγματικά πρέπει να εργάζεται, να δημιουργεί και πώς πρέπει να εκπαιδεύεται για να έχει αυτή τη δυνατότητα της δημιουργίας. Και αυτά είναι μια αμοιβαιότητα μεταξύ πολίτη και πολιτείας. Ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος κάνει την πολιτεία και η πολιτεία είναι αυτή η οποία βοηθάει τον πολίτη να πάει στο δημιουργικό του τομέα όσο καλύτερα μπορεί. Ήθελα κάποτε πήγα να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα εκμάθησης και χρήσης βέβαια ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω όλο βέβαια, δεν το μπορούσα να το τελειώσω. Πήρα μια γεύση, πήρα και το φάκελο μαζί μου, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Γιατί ο χρόνος μου και οι υποχρεώσεις μου ήταν τέτοιες που δεν μου άφηναν τη δυνατότητα να το ολοκληρώσω. Έπρεπε ουσιαστικά να μην κάνω τίποτα για να τελειώσω αυτό το πρόγραμμα, το οποίο εντάξει δεν ήταν και να δύσκολο. Δώσω μια παραστατική εικόνα. Για πες μου. Εσύ σαν γονέας ενδεχομένως, θέλεις να, ή οποιοδήποτε γονέας, θέλει να πάει να περάσει ένα τέτοιο σεμινάριο, μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία. Σήμερα ποια είναι τα εμπόδια? Σήμερα τα εμπόδια είναι η δουλειά του, η εργασία του. Στην πολιτεία μας θα παίρνεις επιδότηση για να κάνεις αυτή την εκπαίδευση. Ενδεχομένως είναι τα παιδιά τα οποία πρέπει κάποιος να τα προσέχει, πρέπει κάποιος να τα πάρει από το σχολείο, να τα πάει στα αγγλικά, να τα πάει εδώ, να τα πάει εκεί. Στην πολιτεία μας όλο αυτό το αναλαμβάνει η ίδια. Που σημαίνει ότι τα σχολεία θα έχουν την συνολική, αν θέλετε, υποχρέωση τα παιδιά να εκπαιδεύονται, μέσα εκεί να διαβάζουν, μέσα εκεί να γράφουν, μέσα εκεί να αθλούνται, μέσα εκεί να ψυχαγωγούνται. Οπότε θα έχουν οι γονείς τεράστιο χρόνο για να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν για τον εαυτό τους. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να φύγουμε από το σημερινό που ζούμε και να οραματιστούμε αυτό το οποίο είναι αποτυπωμένο στο πρόγραμμά μας. Έτσι ακριβώς. Μια μητέρα η οποία έχει παιδιά θα πληρώνεται από την πολιτεία για αυτή την μητρότητα, για αυτή το έργο, το ιερό το οποίο επιτελεί. Δεν μπορεί μετά όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία να ξαναμπεί στην παραγωγική εργασία και να έχει χάσει τόσο καιρό που ήταν λόγω μητρότητος εκτός παραγωγής. Η πολιτεία όλα αυτά τα έχει φροντίσει και δεν θα υπάρξει καμία αδικία. Και πραγματικά η μητρότητα είναι προσφορά στην πολιτεία. Και αυτό η πολιτεία το αναγνωρίζει και αυτό η πολιτεία το καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είναι τεκμήριο τα παιδιά διαβίωση όπως είναι σήμερα για να πληρώνεις περισσότερη εφορία. Αυτό είναι εγκληματικό. Ίσα ίσα η πολιτεία θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να κάνουν παιδιά τα οποία δεν θα τους είναι βάρος. Θα τους βοηθάει η πολιτεία τόσο πολύ που πραγματικά δεν θα αισθάνεται ούτε φόβο, ούτε ανασφάλεια, ούτε βάρος για να κάνει ένα ζευγάρι παιδιά στην πολιτεία μας. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα. Τα αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και θα έλεγα ότι όσοι μας ακούνε βέβαια και ίσως κάποιοι μας ακούνε για πρώτη φορά να έρθουν κοντά μας και να αναζητήσουν όλα αυτά που λέμε, έτσι. Ούτε τυχαία είναι, ούτε ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά μας για να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά. Δεν ξέρω αν ήθελες κάτι να συμπληρώσει ακόμα, Βασίλη. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε εμείς. Πρέπει να ξέρουμε γιατί κάνουμε αυτό τον πόλεμο σήμερα. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί πάμε να στήσουμε τη δική μας πολιτεία. Πάμε να τη στήσουμε γιατί πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Και όσο πιο καλά το καταλάβουμε αυτό, θα μπορούμε να το μεταδώσουμε, θα μπορούμε να το δώσουμε και στους συνέλληνές μας. Μπορεί να φαίνονται πάρα πολύ φανταστικά, μπορεί να φαίνονται πάρα πολύ μακριά όλα αυτά, αλλά πόσο κοντά είναι? Είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι μέσα στο μετέχμιο. Με το που παίρνουμε την Ελλάδα στα χέρια μας, όλα αυτά αρχίζουν και υλοποιούνται.
και σε λίγα χρόνια, γιατί θα εργάζεται ο πολίτης για την πολιτεία του και η πολιτεία του για τον πολίτη. Όλα αυτά θα ολοκληρωθούν. Και πραγματικά αυτά που φαντάζονται, τα φανταζόμαστε σήμερα τόσο μακρινά και τόσο ιδανικά, θα είναι μια πραγματικότητα μέσα σε λίγα χρόνια. Όλα τα μέσα υπάρχουν, οι γνώσεις υπάρχουν, η τεχνογνωσία υπάρχει. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε. Με το που παίρνουμε την Ελλάδα στα χέρια μας, αρχίζουμε και τα υλοποιούμε. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε εμείς και πρέπει αυτό να το δώσουμε και στους άλλους, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι τεράστιο. Ναι, αλλά είναι και πραγματικό. Είναι και εφαρμόσιμο. Είναι και πολύ γρήγορα εφαρμόσιμο. Γιατί όλα τα έχουμε. Μάλιστα. Ωραία. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Βέβαια. Κάθε μέρα θα έχουμε διαφορετική ανάλυση, έτσι, από τις προγραμματικές δηλώσεις. Αύριο θα μιλήσουμε για τους, για τους παραγωγικούς τομείς. Πολύ ωραία. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω και να σε καληνυχτήσω. Και εγώ. Δύναμη φως. Σε όλους. Χαιρετισμούς αγωνιστικούς. Και πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, Βασίλη.